Το ναζικό του Αιώλου άνοιξαν οι νέες καταγγελίες που διατύπωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, μέχρι σήμερα εκτελεστικός σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας και μέλος της Αρχής Εξυγίανσης Τέλειος Κυλιάρης. Εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλας Γιορκάτζη και αφού δήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, αποκάλυψε με λεπτομέρειες τα όσα διαμύφθησαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Στέλιο Κυλιάρη, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι χειρισμοί σε δικαστική υπόθεση συμψηφισμού δανείων και καταθέσεων που αφορούσε στον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκο Ερωτοκρήτου και τους νομικούς συμβούλους της ειδικής διαχειρίστριας της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Η διοικητής είχε αποκαλύψει στη συνεδρία ότι ο δικηγόρος Παναγιώτης Νεοκλέους είχε δωροδοκίσει τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκο Ερωτοκρήτου. Όταν ήρθε διοικητής να μας πει ότι κερδίθηκε η υπόθεσή μας, είπε ότι ξέρει και θα βρει και τα στοιχεία σύντομα να αποδείξει ότι ο κύριος Νεοκλέους έχει δωροδοκίσει με το ποσό που χάθηκε το βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Οι ισχυρισμοί του κύριου Κυγιάρη είναι εν είδη κουτσομπογιού. Δεν είναι αληθές το ότι ελέγχθη. Παρά τις προσπάθειες αναχέτησης του έργου της Κεντρικής Τράπεζας και της Αρχής Εξυγίανσης με διάφορες αφορμές, εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Απορρίπτω τα όσα είπε ο κύριος Κυγιάρης. Η τοποθέτησή μου είναι ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας και της Αρχής Εξυγίανσης λαμβάνονταν κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία ομόφωνα. Το υπόμνημα που σας υποβλήθηκε ήταν επίσης ομόφωνο. Η αντιπαράθεση μεταξύ Στέλιου Κυλιάρη και Χρυστάλλας Γιορκάτζη προκάλεσε την έντονη αντίδραση βουλευτών, οι οποίοι ζήτησαν την άμεση παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας και παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα για διερεύνηση των καταγγελιών. Είναι αν ένας θεσμός λειτουργεί στην βάση εκβιασμών, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Με οποιοδήποτε τίμημα θα θέλουμε να αποκατασταθεί πλήρης θεσμική τάξη. Πιθανόν να ζημιώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κυπριακή Κοινωνία και τον Κύπριο πολίτη με δισεκατομμύρια ζημιάς. Γιατί ο μέσος πολίτης να μην θεωρήσει ότι όλα αυτά που συνέβησαν όλη αυτή την περίοδο είναι αποτέλεσμα δόλου. Οι ισχυρισμοί του Στέλιου Κυλιάρη επεκτάθηκαν και στον εποπτικό ρόλο που ασκεί η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ενώ εξέφρασε ετοιμότητα να καταθέσει και ενόρκως τα όσα ανέφερε ενώπιον της Βουλής. Στην ίδια συνεδρία, η διοικητής κράτουσε λίστα με τα ονόματα 29 βουλευτών που έχουν καθυστερημένα δάνεια στην Τράπεζα Κύπρου, την οποία έδειξε μόνο στο μέλος Νίκο Κωνσταντίνου. «Δεν μπορώ να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορώ να μην κοιμάμαι τα βράδια γιατί γίνομαι συνένοχος σε όλα αυτά που γίνονται διότι ο κύριος Βιεννόπουλος θα χρησιμοποιήσει τα όσα λέχθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία». Υπήρξε δημοσίευμα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των βουλευτών πριν από τη συνεδρία. Έδωσα οδηγίες για το ζήτημα, όχι για να κρατώ κάποιον στο χέρι, αλλά γιατί ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας είναι εποπτικός, για να γνωρίζει για τα μεγάλα δάνεια που είναι μη εξυπηρετούμενα και κατά πόσο σε μεγάλα δάνεια υπάρχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Καθοριστική ήταν η τοποθέτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Νίκου Κωνσταντίνου, ο οποίος κλήθηκε από τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Θεσμών να απαντήσει στο ερώτημα εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του Στέλιου Κυλιάρη. Αυτά λέχθηκα σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Καμία απόφαση της Αρχής Εξυγίανσης δεν πάρθηκε με επηρεασμό. Είχαμε στοιχεία μπροστά μας και κρίναμε ανεξάρτητα από παρεμβάσεις. Βουλευτές έκαναν λόγο για εκβιασμό του νομοθετικού σώματος και προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης σε σχέση με τη συζήτηση του πλαισίου αφαιρεγκαιότητας και του νόμου περί εκποίησεων εν υπόθηκων ακινητών. Το να βγαίνει σε συγκεκριμένη στιγμή συγκεκριμένη σκιά κατά των βουλευτών, ο καθένας μπορεί να κρίνει τη σκοπιμότητα. Η πιο ακριβοπληρωμένη αξιωματούχος αυτού του κράτους να προσπαθεί να διαπομπεύσει τους βουλευτές και τους θεσμούς. Κρατεί την οικονομία της χώρας μας στα χέρια της, αλήθεια, μπορούμε να της την εμπιστευτούμε. Ότι δεν είναι βεβαίως έγκλημα, ούτε επηρεάζει εξ ορισμού ύπαρξη δανείου την κρίση βουλευτού. Μετά τις αναφορές περί δωροδοκίας του Ρίκου Ερωτοκρήτου και περί λίστας με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 29 βουλευτών, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης ζήτησε να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Πιστεύω ότι εν ώψη των όσων έχουν ακουστεί, δεν θα έπρεπε να έχει κάποια συμμετοχή ο Γενικός Εισαγγελέας. Αν έχει κάποια έκθεση και κάποιο πόρισμα που θα έπρεπε να ξεδαστούν από τον Γενικό Εισαγγελέα, διότι εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ευχαρίστως να εγκύψω και να τις εξετάσω.
Να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες του Στέλιου Κυλιάρη, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά, ενώ οι βουλευτές αποφάσισαν και κλεισμένων των θυρών να δοθεί η ευκαιρία στη Χριστάλα Γιορκάτση να απαντήσει, όχι όμως και στους εκπροσώπους του δικηγορικού γραφείου, Ανδρέας Νεοκλέους και ΣΥΑΔΕΠΕ, οι οποίοι ζήτησαν παρέμβαση.